Δεν ξέρω αν έχετε δει. Καμένα είναι όλα. Γενικά η Αθήνα δεν έχει πράσινο. Εντάξει, το Βίντρα, ρε παιδιά, αφήστε το. Ήσυχο. Δεν έχει, έχει που έχει τις κοτούρες του άνθρωπος με το Ριέρα τώρα του. Καλησπέρα. Έλα, λέω εγώ, είμαι πάλι ο Γιάννης. Έλα, ρε παιδιά. Έλα, δε, μη στεναχωριέσαι. Να σου πω, γιατί ξέχασα να σου πω προηγουμένως ότι ο δικός μας πήγε στην Ισπανία, έτσι. Ποιος? Ο δικός μας, ξέρεις τώρα γιατί μιλάω. Όχι, δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Δεν μπορούμε να λέμε ονόματα. Όχι, πήγε στην Ισπανία, στο Πανευρωπαϊκό. Αφού σου λέω δεν ξέρω. Στο Πανευρωπαϊκό, ξέρεις. Λοιπόν, ξέρω. Πας ένα στοίχημα ότι θα μας φέρει μεταλλείο. Έλα. Πας στοίχημα ότι θα μας φέρει μεταλλείο. Θα. Πας στοίχημα, λέω, ότι θα μας φέρει μεταλλείο. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πώς. Με ενδιαφέρει τι γίνεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Εντάξει, μπορεί να παίξει τώρα με αυτό, αλλά το Ολυμπιακό είναι, δικός μας είναι. Εγώ θέλω ερυθρόλευκη, το αφρό στεφανωμένο. Α, τα μου τα χαλάρτα. Ε, τι, γιατί σου καλά, επειδή θέλω το αφρό στεφανωμένο. Όχι, δεν θέλω. Και άμα με ρωτήσει κιόλα. Θέλω το μετάλλιο που θα φέρει. Και άμα με ρωτήσει κιόλα. Ναι. Θέλω τον παλιό το αφρό στεφανωμένο. Έτσι, κι εγώ το θέλω. Και εγώ το θέλω αυτό. Δηλαδή δεν δε θα το θες το μετάλλιο που θα μας φέρει, ο δικός μας που θα το φέρει. Όχι, εγώ θέλω με τον Ολυμπιακό. Καλά, με τον Ολυμπιακό θα σε αρρώσει να μου, αγόρι μου. Ξέρεις που μεγάλωσε. Ξέρεις που μεγάλωσε. Εκεί περπατούσε ο Ηρακλής να μου. Έσπαν. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω, δεν στο είπα προηγουμένως. Οκ. Okay. Έγινε. Έλα, έλα, γεια. Δεν ξέρω, παιδιά, για τον Εργοτέλη το φιλικό, αν θα το δείξουν από εδώ, από το κανάλι. Αλλά την Πέμπτη πιστεύω με τη Μακάμπη ο Ρόμεταλ θα ξεκινήσει βασικός και πιστεύω και ότι και ο Μπαγκάσα μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει και αυτό το πράγμα ότι όχι, άντε τους πήραμε, άντε τους βάλαμε μέσα. Θα μπουν όταν είναι 100% έτοιμοι και από πλευράς ισχύς κατάστασης και μέσα τους προπονήσεις με τους συμπαίκτες τους. Και σιγά σιγά το ρόστερ αρχίσει να γεμίζει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λέκο. Ναι. Φίλιππας από Ραφίνα. Έλα, Φίλιππα. Ήθελα να πω, επειδή διαβάζω τώρα τελευταία κάποια δημοσιεύματα, έχουν αρχίσει πάλι οι έγκριτοι και αναφέρουν για το χθεσινό φιλικό με τον Εργοτέλη, που ο προπονητής μας έτσι κάνει τα σχέδιά του για τη νέα Ολυμπιακάρα που χτίζει. Θέλω να πω ότι σε όλους τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, σε όλους τους οπαδούς μάλλον του Ολυμπιακού, να μην πέφτουν στις παγίδες των έγκριτων, να έχουν υπομονή. Είναι από τις λίγες φορές που εγώ σαν Φίλιππα θεωρώ ότι έχουμε ένα πραγματικό προπονητή στην ομάδα. Βλέπω ότι γίνονται κινήσεις και όπως εσύ έχεις αναφέρει και σε περασμένες εκπομπές, και κατάλληλες και σωστές και πολύ καλής ποιότητας ποδοσφαιριστές αγοράζονται. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, για να λειτουργήσουν και να δέσουν χρειάζεται ένας χρόνος. Δεν είναι με ένα κουμπί κάναμε μια ομάδα. Έχουμε καλό προπονητή, έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, νέα παιδιά που και αυτά, όπως είπε κάποιος προηγούμενος ομιλητής, πρέπει να προσεχτούν και αυτά. Ο κόσμος άστο δεν συγκρίνεται, απλά θέλω να συστήσω λιγάκι υπομονή και λιγάκι ηρεμία στον κόσμο μας. Και να μην πέφτουν στην παγίδα, άμα τι έγινε, τούτα κίνα, ξέρω εγώ, έπρεπε να βάλει τον ένα, έπρεπε να βάλει τον άλλον. Η ομάδα... να σου πω κάτι. Είναι και μετρημένα κουκιά, να το πούμε έτσι. Δηλαδή τώρα με Ριέρα, Ρόμεντα, Λιμπαγκά, Σαραντουντού και άλλο ένα αμυντικό χαφ που θα έρθει, όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή που μένουν εκτός 18ης, δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν βασικοί. Δηλαδή Βεβαίως. Είναι τέτοια η ποιότητα των παιχτών αυτών. Ας πούμε ο Ζαϊρή, ο Επστάιν, ο Μυραλάς. Και είναι και καλοί παίκτες, έτσι. Αυτό ήθελα να πω, είναι καλοί παίκτες. Ναι, αλλά πώς θα μπουν μέσα γίνεται. Στην εντεκάδα, δηλαδή, ναι. Ποιος θα βγάλει το Ριέρα, ας πούμε, και το Ρόμενταλ, και τον Ιμπαγκάσα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει από την εντεκάδα, να μπουν αλλαγή και τα λοιπά, ή να ξεκουραστούν οι κάρτες ή κάποιους ψηλοτραυματισμούς ή συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν θα δοθούν, όλοι χρειάζονται. Έτσι, βέβαια. Αλλά η εντεκάδα, ας το πούμε έτσι, έχει βγει δυστυχώς ή ευτυχώς από τώρα. Αλέκο, κοίταξε να δεις, σε ένα μαραθώνιο όπως είναι οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού. Θα χρειαστούν όλοι, βέβαια. Έτσι, θα χρειαστούν, είδες πέρσι τι έγινε και τι πάθαμε, εν πάση περιπτώσει.
Και να πω και κάτι άλλο έτσι για να κλείσω, να μην καθυστερώ πολύ την γραμμή. Mm-hmm. Θέλω λιγάκι, θα μου πεις τώρα βάζουν οι άνθρωποι τόσα δισεκατομμύρια και δεν θα το κάνουνε, αλλά πέρσι απουσιάζαμε από το γήπεδο και το χάσαμε το πρωτάθλημα, γιατί το, δηλαδή και επίτηδες να το είχαμε κάνει, έτσι δεν το δυνάμε, δεν το παραγούρισαμε το πρωτάθλημα. Πες ρε, δηλαδή, πέρα, ένα χρόνο κάναμε όλα τα λάθη μαζεμένα, εντάξει. Δεν ήταν, εγώ να σου πω κάτι, και να φεύγαμε από το γήπεδο πιο εύκολα δεν το έπαιρνε ο άλλος. Και να φεύγαμε, μην παίζαμε. Δηλαδή μιλάμε για αυτό, δηλαδή ο Ολυμπιακός πρέπει να προσεχτεί. Έλεγε χθες ο Άκης, μια εκπομπή την περασμένη, να βάλει το βίντεο του Αστέρα Τρίπολης. Εδώ μέσα, που παίζαμε στο Καραϊσκάκι, η κλωτσά στην καροτίδα. Δηλαδή έλεος δεν θα πρέπει κάποιος μέσα από τον Ολυμπιακό, που έχει πλαισιωθεί και διοικητικά με πολύ καλούς παράγοντες και γνώσεις του αντικειμένου, να προσεχτεί αυτό το θέμα. Δηλαδή πότε ο Ολυμπιακός θα έχει μια ανάλογη προστασία. Δεν είναι ωραίο, παιδί μου, να μην παίζουν γερά οι αντίπαλοι. Ποτέ δεν το φοβήθηκε αυτό ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει περίπτωση στον Ολυμπιακό να μην το παίζουν γερά. Συμφωνώ με το θέμα. Εμάς, ανοιχτομπουτάκιδες αντιπάλους όπως έχουν άλλοι, ποτέ δεν είχαμε. Αλλά ρε παιδί, μας σεβαστούν ανθρώπους που έχουν έρθει, ας πούμε, να κάνουν το ελληνικό ποδόσφαιρο πιο ποιοτικό. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, να σε καλά. Να σε καλά. Και τα λέμε. Να σε καλά. Αλέκο, λέει, μιλες ότι η Αθήνα δεν έχει πράσινο γιατί θα μας χρεώσουν και τις φωτιές. Καλά, εντάξει. Εδώ μας χρεώνουν άλλα κι άλλα. Ας φάμε και τις φωτιές. Τι έγινε? Το κάρφος, λέει ο Μπαμπακίτα, στον Μπόα, δεν ξέρω κάτι επί τούτου. Σιγά το δύσκολο. Σιγά το θέμα. Καλησπέρα. Πέρα, Αλέκο. Yeah. Θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα εγώ. Ο Βαγγέλης είμαι από το Ήλιον. Έλα, Βαγγέλη. Δεν έχουμε μιλήσει μαζί, μιλάω με τον Σταύρο καμιά φορά. Λοιπόν, τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε να παρακολουθούμε στο συνδρομητικό για να παρακολουθήσουμε τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς, παιδιά, όταν γίνονται συμφωνίες... Ναι, δεν είναι η κατάσταση αυτή τώρα. Εντάξει, ο καθένα μπορεί να πει τη γνώμη του. Η κατάσταση είναι δύσκολη τώρα. Θα πάμε να γίνουμε μέλη του συνδρομητικού για να μπορούμε να παρακολουθούμε την αρρώστια μας. Αυτό, καταρχάς το πρωτάθλημα, τα εντός έδρας παιχνίδια, τα δείχνει όλα η ΝΕΤ. Άμα τα δείχνει, εντάξει, γιατί λέγανε ότι δεν μπορούμε να τα δείξουμε. Στο πρωτάθλημα. Ναι, στο πρωτάθλημα, εντάξει. Στο πρωτάθλημα. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο Ολυμπιακός με την ΝΕΤ. Τώρα, ναι. Αν η ΝΕΤ, γιατί έχουν βγει και κάποιες φήμες ότι η ΝΕΤ θα πουλήσει τα δικαιώματά της να τα δείχνει το συνδρομητικό. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κατάλαβα. Καταλαβες. Ας πούμε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού τα δίνει το συνδρομητικό, γιατί έχει πάρει όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Οπότε αναγκαστικά τα εκτός έδρας τα δίνει το συνδρομητικό. Αναγκαστικά. Και τα βλέπουμε και τα εντός έδρας. Τα εντός έδρας είναι σίγουρα η ΝΕΤ. Από εκεί και μετά είναι θέμα ΝΕΤ αν θα παραχωρήσει τα παιχνίδια στο συνδρομητικό ή όχι. Το κανάλι αυτό το δικό μας δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε να παρακολουθεί. Όχι. Ειδικά για φέτος, από όσο λέω, από ό,τι ξέρω, έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά η ΝΕΤ. Όχι. Τώρα τα επόμενα χρόνια και τα λοιπά, δεν ξέρω. Παιδιά, είναι, όλα τα θέματα είναι, πώς το λένε, συζητήσιμα. Αλλά όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο και επαγγελματικό, πρέπει οι ομάδες να έχουν έσοδα. Και δυστυχώς ναι, ή ευτυχώς τα έσοδα προέρχονται από την τηλεόραση, από τις χορηγίες. Και εγώ θέλω τη φανέλα να μην έχει χορηγία πάνω. Αλλά όταν η φανέλα σου αποδίδει λεφτά και με τα λεφτά αυτά έρχονται παίχτες, ριέρα, ρόμεντα και μπαγκάσα. Το βλέπω, αλλά ξέρεις, θα το δεχτούμε. Είναι και θέμα καψούρας πλέον να είμαστε στο συνδρομητικό και να μην έχουμε ας πούμε το κανάλι το δικό μας, ας πούμε το... Μαζί σου, τι να σου πω τώρα, μαζί σου. Λοιπόν, Αλέκο, χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλά. Και καλή συνέχεια. Τελικά όντως ο Παπακίτα το κάρφωσε. Το με ποιον παίζει ρε παιδιά Παναθηναϊκός? Πού ο στη Μάιντς έχει πάει ο Μπαμπακίτα και χάνει από τη Μάιντς μπουκό του Μπαμπακίτα. Θα δε τη φανέλα, το χρώμα εκεί και ξύπνησα τα πυριώτικα, τα έστικτα και κάρφωσε πάλι κι αυτός. Κάντε τώρα το συνεφέρω τον Ντάρμπιστρ και τον Μίτρογλου. Θα του λέω ότι σιγά το πράγμα, τι κάνατε, βάλετε στο Παναθηναϊκό και ο Μπαμπακίτα του έβαλε με τη Μάιντς. Αλλά κατά τα άλλα χλεβάζουν, ας πούμε, ή λένε ηρωνικά για τον Ολυμπιακό.